Με μια εκδήλωση ενημέρωσης με πλήθος δράσεων γιορτάστηκε στην Καπαδοκική Εστία Αλεξανδρούπολης η Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι έλαβαν ενεργά μέρος και μάθαν πολλά για τη ζωή στο Δέλτα του Εύρου από τα μέλη του φορέα διαχείρισης. Ένα χορευτικό από νεαρές χορεύτριες που κινούνταν ως κύκνες στη σκηνή και δραστηριότητες που περιέλαμβαναν από ζωγραφική μέχρι κρυπτόλεξο σχετικά με το Δέλτα του Εύρου, είχαν την ευκαιρία να κάνουν και να παρακολουθήσουν μαθητές από δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο φορέας διαχείρισης του Δέλτα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας υγροτόπων. Δύο ζωγραφιές και το κρυπτόλεξο μας το έδωσαν για το σχολείο γιατί δεν προλαβαίνω. Ξέρεις καθόλου τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Ναι. Τι κάνατε? Κάναμε ένα νετό, ένα πουλί, νομίζω ένα τσικνιά. Σου άρεσαν όλα αυτά που μας για το Δέλτα του Εύρου? Ναι, μ' άρεσε. Κάποιοι του μαθητές ήταν λιγότερο ενημερωμένοι από άλλους γύρω από τα είδη που διαβιούν στο Δέλτα. Μετά την εκδήλωση όμως έμαθαν πολλά και επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή στον υδροβιότοπο. Είναι αυτό εδώ το ζώο. Ξέρεις τι ζώο είναι? Όχι. Καλά, έρθεις να μάθεις για το Δέλτα και δεν έμαθες τι είναι. Λοιπόν, τι άλλο κάνατε σήμερα, θα μου πεις τι άλλο κάνατε? Είδαμε πάνω ένα βίντεο για τα ζώα. Το βίντεο ήταν εκεί εκείνο το πέρασε στο άγνωστο? Ήταν βίντεο με φωτογραφίες. Μάλιστα. Που μας έδειχνε διάφορα πουλιά. Εσύ κρατάς διαφορετικό. Όλοι οι άλλοι είχαν άλλα πράγματα. Ναι. Τι είναι αυτό που κρατάς? Μια πάπια. Την έβαψες λίγο περίεργα εδώ πέρα. Ξέρω. Και το άλλο? Είναι στάχη. Και δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Ναι. Τώρα σε ψάχνουν και πρέπει να φύγεις. Πρόλαβες να κάνεις τίποτα άλλο πέρα από αυτά? Είδαμε ένα θέατρο. Και είδαμε και ένα βίντεο για το Δέλτα. Έμαθες τίποτα για το Δέλτα τουλάχιστον? Ναι. Η μέρα όμως δεν ήταν ξεχωριστή μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους του φορέα διαχείρισης, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και εθελοντές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενούνται στο Δέλτα, βοηθούν και γνωρίζουν τον υδροβιότοπο από πρώτο χέρι. I decided to come for the project that is in the National Park of Dadia. Αποφάσισα να έρθω για το project που τρέχει για το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί σου δίνει την ευκαιρία να εργαστείς για ένα χρόνο στο φυσικό περιβάλλον του Δέλτα. Ένα περιβάλλον με ενδιαφέροντα ζώα. Είναι ένα εξαιρετικό project που σου δίνει την ευκαιρία να εργαστείς σε ένα εθνικό πάρκο. Για μας βασικά μια χαρούμενη μέρα, γιατί προσπαθούμε να μεταδώσουμε την αξία του υγροβιοτόπου στα παιδιά, σε διάφορα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Ενδιαφέρον, πώς τους έδειξαν? Βασικά δείχνουν ενδιαφέρον. Πολλά από τα παιδιά έχουν ξαναέρθει σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Αυτό που κάνουμε σήμερα, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα για τους Υγροτόπους. Κανονικά ήταν στις 2 Φεβρουαρίου, αλλά επειδή ήταν κλειστά, έπεφτε Κυριακή και ήταν κλειστά τα σχολεία, την κάναμε σήμερα. Μεγάλο λοιπόν το ενδιαφέρον των παιδιών πάντοτε σε αυτές τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Υγροτόπων και για μία ακόμη φορά φορέας διαχείρισης Δέλτα του Εύρου έδωσε το δυναμικό παρόν. Να καλησπερίσουμε την συντονίστρια όλων αυτών των προγραμμάτων, την Ελένη Μακρυγιάννη. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Να πούμε βεβαίως ότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευρύτερη περιοχή συνδεδεμένος ο φορέας διαχείρισης και το Δέλτα του Εύρου, και τουριστικά και πολιτιστικά και οικονομικά αν το θέλετε, και φυσικά νομίζω ότι όλος ο Εύρος και όλη η Θράκη τιμά σήμερα αυτή την ημέρα, έστω μέσα από την εκδήλωση και μερικές μέρες αργότερα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς, και χαίρομαι για αυτό που αναφέρετε, γιατί έχει πολλές διαστάσεις πίσω του και η δράση του φορέα διαχείρισης, αλλά και οι ίδιες οι λειτουργίες αυτού του υγροτόπου. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλαμε να δώσουμε σήμερα, σε μια ημέρα που ήταν αφιερωμένη στην αξία που έχουν οι υγρότοποι για τη γεωργία. Φυσικά, το Δέλτα έχει και ιστορική αξία για τους χρήστες, οι οποίοι για πολλά χρόνια βρίσκονται εκεί. Έχει πολιτισμική αξία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει εκπαιδευτική αξία, έχει αξία για τον πρωτογενή τομέα, για το κλίμα, για την εκπαίδευση. Έχει πολύ μεγάλη αξία πραγματικά και αυτό προσπαθούμε πάντα να τονίζουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Επειδή το Δέλτα του Εύρου νομίζω το οικειοποιούμαστε όλοι μας. Βέβαια δεν το φροντίζουμε όλοι μας, δεν το αναδεικνύουμε όλοι μας. Ο φορέας διαχείρισης ωστόσο το κάνει αυτό παραδοσιακά, καθημερινά, κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να πω. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς αισθάνεστε εν μέσω κρίσης. Και πόσο θεωρείτε ότι προβάλλουμε, προασπιζόμαστε, αναδεικνύουμε, παίρνουμε τα ωφέλια, αλλά και δίνουμε πίσω στο αυτόν τον υγρότοπο?
η δράση του φορέα διαχείρισης αυτή καθεαυτή είναι να στηρίζει την τοπική κοινωνία. Τώρα, εν μέσω κρίσης, όπως είπατε, προσωπική μου άποψη είναι και το βλέπουμε ότι δυστυχώς το περιβάλλον είναι από τις τελευταίες προτεραιότητες. Παρ' όλα αυτά, όμως, μια περιοχή όπως το Δέλτα του Εύρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ελπίζω ότι και μετά το 2015, όταν τελειώσει η χρηματοδότηση που έχουμε σήμερα, που βέβαια τώρα τα πάμε πολύ καλά, ελπίζω ότι και τότε θα παραμείνει, γιατί ένας από τους 10 υγρότοπους διεθνής σημασίας της Ελλάδος και τολμώ να πω ένας από τους 3-4 πιο σημαντικούς στην Ελλάδα. Ελπίζω λοιπόν ότι και μετά το 2015 θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως είπα, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και όλα τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονται ο φορέας διαχείρισης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πηγαίνει σε αυτή. Επίσης, οι δράσεις οι οποίες κάνουμε και αυτές απευθύνονται στην τοπική κοινωνία. Και σκεφτείτε ότι σήμερα μας επισκεφτήκαν στην Καπαδοκική Εστία και οφείλω να ευχαριστήσω εκεί το Σύλλογο. Μας επισκεφτήκαν γύρω στα 200 παιδιά. Σκεφτείτε ότι αυτά θα πάνε σε 200 οικογένειες. Έτσι λοιπόν, επί 10 εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε χρόνο για τα παιδιά, σκεφτείτε ότι προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο στο Δέλτα του Εύρου, να γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε από αυτόν. Πώς αισθάνεστε που μπορούν να έρθουν από την άλλη άκρη του κόσμου για να δουν τον υγρότοπο από κοντά, για να παρακολουθήσουν και αυτές τις πληροφορίες που τους δίνει απλόχερο φορέας διαχείρισης, αλλά μπορεί ένας κάτοικος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μπορεί να μένει και δίπλα στην Τραϊανούπολη, που μπορεί να είναι και κάτοικος των Φερών ή να είναι από τον κεντρικό, από τον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να μην έχει πάει ποτέ, να μην γνωρίζει καν κάτι. Ναι, γι' αυτό ήρθανε και τα παιδιά σήμερα. Νομίζω τα παιδιά ξέρουν καλύτερα από τους μεγάλους πλέον. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Και γι' αυτό εστιαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα παιδιά. Τώρα για τους ξένους, εγώ αισθάνομαι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κύμα, ξέρουν όλοι ότι υπάρχουμε εκεί, ξέρουν ότι θα πάρουν πληροφορίες και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, με το site μας, με το Facebook. Έχουμε μια υποχρέωση να τους ενημερώνουμε για εκείνη την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι όλοι μας το πράγμα που κάθε πολίτη θα πρέπει να ξέρει, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, σε όλη την Ελλάδα, ότι το Δέλτα είναι ένας δημόσιος χώρος. Ανήκει σε όλους μας. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε να το προστατεύουμε και να το αναδεικνύουμε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ανήκει σε όλους μας και όχι σε κάποιον συγκεκριμένο. Οι χρήστες δηλαδή του υγροτόπου είμαστε όλοι μας, γιατί είναι μια δημόσια περιουσία. Και νομίζω, και γιατί μιλήσαμε λιγάκι για την κρίση και πώς αισθανόμαστε, ο πολιτισμός μας, το περιβάλλον, η ιστορία, τα φυτά που έχουμε στην Ελλάδα, η άγρια ζωή γενικότερα, είναι το στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να στηριχτούμε για να αναπτυχθούμε οικονομικά. Σαφέστατα. Πάντως, εμείς να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, που μας παρακολουθούν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και μέσω του ΟΤΟ TV σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι μπορούν να επισκεφτούν το συγκεκριμένο υγρότοπο, θα ενθουσιαστούν ειδικά για συγκεκριμένους μήνες το χρόνο. Το θέμα είναι μοναδικό. Αξίζει τον κόπο να πάρει κάποιο το όχημά του να πάει μέχρι εκεί. Ιδάλλως αξίζει πολύ τον κόπο να πάει στο φορέα διαχείρισης, να δει αυτή την ξενάγηση και να αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει στα χέρια του. Με μηδέν κόστος, κυρία Μακρυγιάννη, να περάσει πολύ όμορφα και οικογενειακά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στην ενότητα της υγείας μας τώρα, η υπέρταση μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη για τις γυναίκες από όσο για τους άνδρες, διότι τους επιφέρει περισσότερες αγκιακές βλάβες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι γιατροί μπορεί να πρέπει να υποβάλουν πιο νωρίς σε θεραπεία τις γυναίκες με υπέρταση, καθώς και να τους χορηγούν πιο επιθετική αγωγή από ότι με τους άνδρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών. Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα διεξήχθη σε 100 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 53 ετών και άνω που έπασχαν από αρρύθμιστη υπέρταση. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε μία σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων για να αξιολογηθούν οι βλάβες που τους είχε προκαλέσει η μη ρυθμιζόμενη αρτηριακή πίεση. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, παρότι άνδρες και γυναίκες είχαν την ίδια ηλικία και έπασχαν από ίδιας βαρύτητας υπέρταση, οι γυναίκες είχαν κατά 30 με 40% περισσότερες αγκιακές βλάβες εξαιτίας της. Επιπλέον, υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε συγκεκριμένα αιμοδυναμικά και ορμονικά χαρακτηριστικά του καρδιαγκιακού συστήματος, τα οποία παίζουν ρόλο στη συχνότητα και στη σοβαρότητα της καρδιοπάθειας.
Έως πρότινος ήταν διάχυτη η πεποίθηση ότι η υπέρταση είναι η ίδια στα δύο φύλλα και έτσι η χορηγούμενη θεραπεία ήταν κοινή, δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής. Η μελέτη μας όμως δείχνει ότι το φύλλο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή της φαρμακευτικής θεραπείας, διότι οι παράγοντες που ευθύνονται για την αύξηση της αρτηριακής πιέσεως είναι διαφορετικοί στα δύο φύλλα. Θα πρέπει συνεπώς να διεξαγάγουμε πολλές μελέτες για να βρούμε ποια φάρμακα και σε ποιες δόσεις είναι πιο ωφέλιμα για τις υπερτασικές γυναίκες. Ο ερευνητής πρόσθεσε πως παρότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει μειωθεί σημαντικά η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα στους άντρες, αυτό δεν έχει συμβεί στις γυναίκες και η διαφορετική βιολογική συμπεριφορά της υπέρτασης στα δύο φύλλα θα μπορούσε να εξηγεί εν μέρει αυτό το πρόβλημα. Στην τεχνολογία τώρα. Ένα παιχνίδι βασισμένο στην τεχνολογία έχουν εφεύρει επιστήμονες. Το Ozobot είναι ουσιαστικά ένα μίνι ρομπότ το οποίο λειτουργεί διαδραστικά με το χρήστη του, προσφέροντας νέου τύπου διασκέδαση. Οι διερευνητές έχουν κατασκευάσει τα πρώτα δείγματα, ενώ αναζητούν επενδυτές για τη διοχέτευσή του στην αγορά. Το Ozobot είναι ένας ρομποτικός παίκτης που έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εικονικού και πραγματικού gaming. Η μικροσκοπική συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί να παίξει ένα ρόλο σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια. Χρησιμοποιώντας έξυπνο προγραμματισμό, μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερες από 1000 εντολές. Σύμφωνα με την εταιρεία που το παράγει, ο προγραμματισμός βασίζεται σε γλώσσα χρωματικής αναγνώρισης, που επιτρέπει στο Ozobot να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά χρώματα και να ακολουθεί γραμμές πάνω σε οθόνες ή πραγματικό χαρτί. Προς το παρόν υπάρχουν διαθέσιμα 4 παιχνίδια με το Ozobot. Ενδεικτικά το Ozopath βασίζεται στη δημιουργία πλακιδίων προκειμένου το μηχάνημα να βγει από ένα λαβύρινθο, ενώ με το Ozodraw το ρομπότ ακολουθεί μια γραμμή σχεδιασμένη από τον παίκτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, πίσω από το Ozobot τα παιχνίδια πολλά αυτά είναι απλά παραδείγματα των δυνατοτήτων του ρομπότ, καθώς σχεδιάζονται και νέοι τίτλοι, ενώ ένα λογισμικό ανάπτυξης είναι διαθέσιμο για προγραμματιστές προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές. Λειτουργικά πρωτότυπα του Ozobot έχουν ήδη δημιουργηθεί και η ομάδα ανάπτυξης έχει στραφεί στο Kickstarter για την αναζήτηση χρηματοδότησης, ώστε να προχωρήσει η εμπορική του πορεία. Μία προσφορά της Wind. Όταν έχεις free to go, δεν σταματάς να μιλάς. Γιατί με μόνο 5 ευρώ έχεις 200 λεπτά προς όλους. Άσε που ό,τι κι αν συμβεί, μόνο με 2 ευρώ επιπλέον μπορείς να συνεχίσεις για άλλα 100 λεπτά. Μπες τώρα στο free2go.gr για να μην σταματάς να μιλάς. Win. Στην προπόνηση των μικρών εκολαπτώμενων στάρ της ομάδας μπάσκετ της Τι Ελασφαιρών βρέθηκε η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Οι μικροί αθλητές ηλικίας από 6 έως 8 ετών μαθαίνουν τα βασικά για το μπάσκετ και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο. Η προσπάθεια της διοίκησης και των προπονητών της Τι Ελασφαιρών για την επέκταση των ακαδημιών της ομάδας και με μικρότερες ηλικίες μέτρα ένα χρόνο ζωής. Τρίπλες πάσες και καλάθια ήταν λίγα μόνο από όσα έκαναν στο παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου των Φερών οι Λιλιπούτοι, οι παίκτες της τοπικής Τι Ελασφαιρών. Αφού έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες από τον coach. Οι μικροί μπασκετμπολίστες άρχισαν να τριπλάρουν με επιδεξιότητα που θα ζήλευε ακόμη και ο Βασίλης Πανούλης. Ανάμεσα στα αγόρια και μία Αμαζόνα, η Σταυρούλα που είναι μόλις 7,5 χρονών μας είπε πως αγαπά το μπάσκετ και δεν τη φοβίζει καθόλου που πρέπει να αντιμετωπίζει συνεχώς για αντιπάλους αγόρια. Σταυρούλα Κωστοπούλου και είμαι 7,5 χρονών. Αλλά είσαι το μοναδικό κουριόριτσι ανάμεσα σε τόσα αγοράκια, δεν σε πειράζει αυτό? Όχι. Το μπάσκετ αγάπης, αρέσει? Ναι. Σε είδα και πριν πάντως οι περισσότεροι το χάσανε, τους τα έβαλα στα γυαλιά.
Οι ηθήνοντες της Θίελλας Φερών έχουν ξεκινήσει εδώ και μόλις ένα χρόνο την ομάδα των μικρών που είναι ηλικίας από 6 ως 8 ετών. Η προσέλευση παιδιών είναι άκρως ικανοποιητική και στόχος των προπονητών δεν είναι να αναδείξουν ένα νέο διαμαντίδι, αλλά να βγάλουν παιδιά που θα αγαπούν και δεν θα σταματήσουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το καινούργιο τμήμα που δημιουργήθηκε φέτος είναι παιδάκια της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Προσπαθούμε να τα κάνουμε να αγαπήσουν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα, το άθλημα που ταιριάζει περισσότερο στον Έλληνα. Και θέλουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, μαζί με τον μπάσκετ, να αγαπήσουν και τον αθλητισμό και να συνεχίσουν και να παίζουν σε όλη τη ζωή και να ασχολούνται είτε με τον μπάσκετ είτε με κάποιο άλλο άθλημα. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή για τα δεδομένα των Φερών. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή και το βλέπω ότι το χαίρονται και το ζουν. Και δεν βλέπουν την ώρα και τη στιγμή να έρθουν στο γήπεδο να παίξουν, να βρουν τους φίλους τους. Θα προσπαθήσουμε μόλις μαζί τις δυνάμεις. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε είναι το να βγάλεις ένα μεγάλο παίχτη, είναι ένας στους χίλιους. Όταν έχεις free to go, δεν σταματάς να μιλάς. Γιατί με μόνο 5 ευρώ έχεις 200 λεπτά προς όλους. Μπες τώρα στο freetogo.gr για να μην σταματάς να μιλάς. Wind. Μία προσφορά της Wind. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης.